πατρίδα σας και την αγκαλιά που έχετε ανοίξει για τα προσφυγόπουλα. Γιατί μέσα από την καθημερινή σας έτσι βιοπάλη και τον αγώνα που δίνετε με την τράτα σας, έχετε και στο μυαλό σας να προσφέρετε και μια βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί χωρίς σπίτι και στη χώρα μας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πράγμα είναι αυτονόητο που κάνω. Δεν μπορεί να βλέπεις τα παιδάκια να είναι έξω από τη βάρκα την ώρα που βγάζουμε τα ψάρια και από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα με αυτό το εργαλείο, τη βιντσότρατα, βγάζουμε άφθονη γόπα και μαρίδα και εφόσον υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να μην τα δίνουμε, να τα προσπερνάμε και να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε και να λέμε μετά ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Κύριε Καραμανόλη, και εσείς έχετε μια ρίζα έτσι από Μικρά Ασία, μια προσφυγική έτσι ρίζα στην οικογένειά σας και ίσως αυτό ναι. να σας κάνει και να σας δίνει και μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Εμείς βλέπουμε πλάνα έτσι από και φωτογραφίες από τα όσα περιγράφουμε. Πείτε μας τώρα πώς το βιώνετε αυτό και αυτά τα παιδιά που έρχονται κοντά σας, τι λένε τα μάτια τους, πώς δέχονται αυτή τη βοήθεια που τους προσφέρετε. Κοιτάξτε να δείτε, τα όσες λέξεις και να πω είναι πολύ λίγες για να περιγράψω αυτό το πράγμα που γίνεται. Αυτή την ευχαρίστηση που νιώθουν τα παιδιά, αλλά και την ευχαρίστηση που νιώθω και εγώ. Γιατί στην αρχή ξεκίνησε, άντε να δώσουμε λίγα ψάρια, κρίμα είναι. Αλλά αυτό το κρίμα είναι. Τώρα έγινε μια μεγάλη ευχαρίστηση. Είναι πολύ σπουδαίο να δίνεις. Και αν δεν το έχεις ξανακάνει, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αλλά κάνοντας αυτή την κίνηση, θέλουμε να το κάνουμε τώρα πια κάθε μέρα. Σήμερα, ας πούμε, η ψαριά δεν έχει πάει πολύ καλά. Mm. Δεν έχουμε ούτε το μεροκάματο και ούτε ψάρια για τα παιδιά. Και αντί να πούμε δεν έχουμε το μεροκάματο, η κουβέντα που είπαμε εδώ πέρα με το συνάδελφο που πηγαίνω είναι ότι δεν βγάλαμε ούτε για τα μωρά, όπως λέμε εδώ στη Μυτιλήνη, τα μικρά παιδιά. Κύριε Καραμανόλη, πριν από λίγες μέρες σε όλη η Ελλάδα και η πολιτική ηγεσία του τόπου και οι πολίτες, όσοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που δίπλα που έχουν ανάγκη, αποχαιρετήσαμε έναν άνθρωπο που είχε δώσει ένα ανάλογο παράδειγμα. Σαλονισσή. Έτσι, έναν φούρναρη. Εσείς μοιράζεστε τη δική σας εμπειρία και επικοινωνούμε όλα τα μέσα και οφείλουμε να το κάνουμε τη δική σας προσφορά, γιατί όσο και αν είναι αυτονόητη, δεν είναι η συνήθις πρακτική. Δεν δίνουμε δηλαδή όλοι το χέρι στον συνάνθρωπο. Καταλαβαίνουμε ότι πολλοί χρειάζονται στήριξη και τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, αλλά δεν είναι η καθημερινή μας πρακτική. Εσείς αυτό το οποίο σκέφτεστε το κάνετε πράξη ζωής. Από την άλλη, βλέπετε κι εσείς, ίσως πιο έντονα και από εμάς, ανθρώπους που έχουν σε αυτή την ίδια κοινωνία και την ίδια χώρα μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση απέναντι στον άνθρωπο. Θεωρούν δηλαδή ότι άλλη γλώσσα, άλλο χρώμα, άλλη καταγωγή είναι και στοιχεία τα οποία όχι απλώς μας διαφοροποιούν, αλλά όταν μπαίνουν στη δική μας κοινωνία μας μολύνουν κιόλας και δεν πρέπει να είναι δίπλα μας. Κοιτάξτε να δείτε. Πώς ζείτε αυτή τη διαφορά λοιπόν νοοτροπίας? Κοιτάξτε να δείτε ότι η καθημερινότητά μας και εδώ στο νησί άλλαξε. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτή την κατάσταση, τουλάχιστον τα χωριά που είμαστε κοντά στο κέντρο υποδοχής στη Μόρια. Δεν μπορείς να μένεις ασυγκίνητος μπροστά σε αυτές τις εικόνες, μπροστά σε οικογένειες και σε μικρά παιδιά, σε γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες και κρατάνε άλλα 2-3 παιδιά από το χέρι. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν και παραβατικοί. Αυτό θα πρέπει να το δει το κράτος και το κράτος είναι υπεύθυνο να δει και να μαζέψει αυτούς τους ανθρώπους. Πολλές φορές έχουν γίνει ζημιές, πολλές φορές και εγώ έχω νιώσει θυμό, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο η ανθρωπιά και άλλο τα υπόλοιπα. Τι ωραία που κάνετε αυτή τη διάκριση. Αυτή τη διάκριση ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Είναι γεγονός αυτό που λέει. Ζουν και την παραβατικότητα, αλλά βλέπεις και τη μάνα με τα παιδιά. Εντάξει, έχει μπροστά του τα μάτια τώρα και τα βλέμματα, γιατί προφανώς το πρόβλημα υπάρχει. Προφανώς υπάρχουν ελλείψεις. Προφανώς δεν γίνονται όλα καλά. Προφανώς υπάρχουν ρεπορτάζ που μας τα βλέπουμε και μας κάνουν να θλιβόμαστε πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, ο άνθρωπος αυτός ζει στο νησί και τους έχει δίπλα. Ναι, παιδί μου, αλλά έχει μια καθαρή ματιά απέναντι στην όλη κατάσταση σου. Λέει, δεν είναι όλο ίσομα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Κύριε Καραμανόλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όχι για τη σύνδεση τόσο, όσο για όλο αυτό το οποίο κάνετε και το παράδειγμα. Και τα μηνύματα που στέλνετε. Ναι. Ξέρετε, είναι και το εργαλείο της Βινσότρατας.
που στο πέρασμα των χρόνων έχει ταΐσει, λες και είναι η φύση του τέτοια, έχει ταΐσει πολύ κόσμο, έχει ταΐσει την προσφυγιά εδώ στην Ελλάδα όταν ήρθαν από τη Μικρασία, έχει ταΐσει τον κόσμο στην κατοχή και βλέποντας και άλλοι συνάδελφοι που έχουν την Σώτρατες, στη Σάμο, στην ΚΟ, μιλάμε στη ΧΙΟ, έχουμε μιλήσει, θέλουν και αυτοί να προσφέρουν. Βρίσκονται σε λιμάνια που είναι μακριά από πρόσφυγες, όπως και εδώ στη Μυτιλίνη έχει άλλα δύο καΐκια που βρίσκονται σε λιμάνια που δεν έχει πρόσφυγες, όμως θέλουν και αυτοί να προσφέρουν. Και καλά θα ήταν αν υπάρχει μια οργάνωση από αυτές τις πολλές που γυρίζουν εδώ πέρα και δεν ξέρουμε και αν προσφέρουν και κάτι στην πραγματικότητα, να έρθουν σε επικοινωνία με τα καΐκια αυτά, με τις στράτες, και να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα ψάρια που έτσι κι αλλιώς περισσεύουν, πραγματικά περισσεύουν, γιατί η τράτα είναι ένα εργαλείο που μπορεί να ζήσει τον κόσμο ανά πάσα στιγμή, και να δώσει και όχι μόνο στους πρόσφυγες, αλλά και στους Έλληνες, γιατί υπάρχουν και πολλοί συνανθρωποί μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Τι ωραία μηνύματα που στείλατε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμανόλη. Την καλημέρα μας στο όμορφο νησί σας. Καλημέρα.